οι ίδιοι σχεδόν, ενώ ακόμη δεν έχει υπάρξει συμφωνία και κορυφώνεται μια μάχη της χώρας και όχι της κυβέρνησης, να επιδιώξουμε το καλύτερο δυνατό στις δεδομένες συνθήκες και με τους δεδομένους συσχετισμούς, άρχισαν την γκρίνια, την καταστροφολογία για αυτό που ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί. Η εκτίμησή μου, κύριε Παπαθανασίου και κύριε Κελιδάκη, είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει συμφωνία και κατά τη γνώμη μου μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα υπάρξει, να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο της συμφωνίας, να ανακοινωθεί και να αξιολογηθεί. Κύριε Παπαδημούλη, είπατε στη φράση σας πριν ότι αυτό ήταν το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε να επιτύχουμε αυτή τη στιγμή, διότι ο αντίλογος λέει, μια στιγμή να το ολοκληρώσω και θα μου απαντήσετε αν θέλετε. Δεν με αφήσατε να συνεχίσω. Ναι, απλά εάν κάνουμε μονολόγους πρέπει να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις, γιατί θέλουμε λίγο την άποψή σας και σεβόμαστε τη θέση σας και την εμπειρία σας. Γι' αυτό. Μονόλογος γινόταν παλιά στην ΕΡΤ, όχι τώρα. Όχι, μην πάμε σε αυτό, σας παρακαλούμε πολύ. Πάμε επί της ουσίας, κύριε Παπαδημούλη. Και σας ευχαριστούμε πολύ που δέχεστε να βγείτε σήμερα και να κάνετε έτσι. Σας ακούω με διακοπές. Επιτρέψτε μου να προσθέσω μια φράση. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι η επίπτωση των μέτρων μπορεί να κριθεί μόνο εκ του αποτελέσματος. Και έχουμε μια εμπειρία τι έφερε στην Ελλάδα 5 χρόνια το μνημόνιο με κυβερνήσεις Πασό και Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και θα κληθούμε να το συγκρίνουμε με το τι θα φέρει σε ρυθμούς ανάπτυξης, επίπτωση στην ανεργία, αλλαγές στη φορολογία, τη διοίκηση, η κυβέρνηση που σήμερα είναι... Μπορώ τώρα να σας απευθύνω το ερώτημα πάνω σε αυτό ακριβώς που λέτε. Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, δεν έχει κλείσει συμφωνία, μέχρι στιγμής όμως με τα στοιχεία που έχουμε, είναι ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική πρόταση είναι, κοστολογείται στα 8 δις για τους επόμενους 17-18 μήνες, για το 15 και το 16, ενώ αν εδώ είχαμε, ας πούμε, τώρα έναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θα έλεγε ότι εμείς με το Μέλ Χαρδούβελη αυτό που δίναμε ήταν ένα 980 εκατομμύρια. Άρα μια... πού έχουμε φτάσει, ωραία, έχουμε πάει καλύτερα. Μιλάκη, επειδή αναλάβατε να μου παρουσιάσετε το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι μια παραπλανητική... Ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει τον αντίλογο, το κύριε Παπαδημούλη, και το ξέρετε. Μην μοιάζεστε. Αναλάβατε. Αναλάβατε και καλά κάνατε. Μην μοιάζεστε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, λέω ότι αυτό το επιχείρημα είναι παραπλανητικό, διότι η πενταετία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ με τα μνημόνια δεν ήταν το Μέλ Χαρδούβελη. Ήταν μέτρα πολλών δεκάρδων δις που έφεραν ύφεση 25%, ανεργία τριπλασιασμό, ανεργία στους νέους 55%, μεσοσταθμική μείωση μισθών γύρω στο 35%, συντάξεων άλλο τόσο, και υπερφορολόγηση άγρια των φτωχών και των μεσαίων νοικοκυριών, την ώρα που τα πλούσια νοικοκυριά πλήρωσαν ελάχιστα. Η μελέτη Γιαννίτση, και ο Γιαννίτσης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι στα χρόνια της κρίσης με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ τα πλούσια νοικοκυριά επιβαρύθηκαν φορολογικά 9%, τα φτωχά και με τα μεσαία νοικοκυριά 340%. Όποιος λοιπόν τα κρύβει όλα αυτά πίσω από το Μέλ Χαρδούβελη, ή λέει ψέματα ή δεν ξέρει να παρουσιάσει τα πράγματα. Και λέω και επαναλαμβάνω, γιατί υποστηρίζω τον ορθό λόγο, ότι στην πολιτική τα πράγματα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Είχαμε μια κυβέρνηση που κυβέρνησε 2,5 χρόνια, την κυβέρνηση Σαμαρά, και διαδέχθηκε τις κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήμου. Όλες μαζί, ακολουθώντας μια περίπου την ίδια πολιτική, έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Μα δεν σας αποδίδει κανείς το ότι φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, κύριε Παπαδημούλη, μέσα στους 4 αυτούς μήνες. Βοηθήστε μας λίγο και να δούμε. Όμως σας λέμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Με την εμπειρία που έχετε και εφόσον είστε στις Βρυξέλλες ως ευρωβουλευτής και γνωρίζετε λίγο τα πράγματα. Ακριβώς επειδή έχω εμπειρία, σας λέω. Να αξιολογήσουμε λίγο τη φάση που βρισκόμαστε τώρα. Ας αφήσουμε πίσω. Ωραία. Αυτή η κυβέρνηση εξελέγει από τον ελληνικό λαό με διαφορετική ατζέντα. Στην ερώτηση της κυρίας Μιχελιδάκη, η οποία ήταν και λίγο επιθετική.
Ναι. Ας ξαναδείτε. Καθόλου επιθετική, κύριε Παπαδημούλη, ίσα-ίσα. Απλώς σας ρωτάω πράγματα τα οποία τα γνωρίζετε κι εσείς. Δέστε το βίντεο, δέστε το βίντεο μετά όταν τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, λέω ότι το σωστό ποιο είναι. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία διαπραγματεύεται, θα πετύχει ένα αποτέλεσμα, θα κριθεί από τους πολίτες, κυρίως όμως θα κριθεί από το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης. Έχουμε ακόμη 43 μήνες μπροστά μας. Ναι. Και θα δούμε σε αυτή την τετραετία η κυβέρνηση αυτή θα καταφέρει να επιστρέψει η οικονομία στην ανάπτυξη. Σίγουρα, κύριε Παπαδημούλη, με αυτή την ατζέντα εξελέγει να αλλάξει τα πράγματα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βοηθήστε μας όμως λίγο, εδώ για να πάμε την κουβέντα λίγο παρακάτω. Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε μετά από 5 μήνες διαπραγματεύσεων, έτσι. Σε αυτό το σημείο και με αυτή τη διαφαινόμενη συμφωνία, με αυτό το πακέτο μέτρων, τι είναι αυτό που θα κρίνει και για το οποίο θα πρέπει να παλέψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα επόμενα 24 ώρα να πετύχει με τους εταίρους, με τους δανειστές, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες αυτές για να μπορέσει να κυβερνήσει και να αλλάξει αυτή την ατζέντα. Είναι το χρέος, είναι το αναπτυξιακό πακέτο, τι είναι αυτό? Ήδη πρώτα απ' όλα, κύριε Παπαθανασίου, για να ενημερώνουμε σωστά τους Έλληνες πολίτες μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, έχει πετύχει μία μείωση των δεσμεύσεων για τα πρωτογενή πλεονάσματα που είχαν υπογράψει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, η οποία σε ορίζοντα πενταετίας είναι 15 δις ευρώ λιγότερα μέτρα. Για το 15 και το 16 η ελάφρυνση είναι 8 δις. Πώς προκύπτει αυτό? Επειδή μου αρέσουν οι αριθμοί και συχαίνω με την προπαγάνδα. Ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς είχαν υπογράψει πρωτογενή πλεονάσματα για το 15 3%. Τώρα η πρόταση των δανειστών είναι 1%. Αυτή η διαφορά είναι σχεδόν 4 δις. Για το 16 είχαν υπογράψει πρωτογενή πλεονάσματα, που σημαίνει μέτρα, 4,5%. Τώρα η πρόταση των δανειστών είναι 2%. Η διαφορά είναι περίπου 4,5 δις. Με τον ίδιο τρόπο προσπαθούμε η κατανομή των βαρών να μην βαρύνει τους φτωχούς και τους μεσαίους, να βαρύνει περισσότερο αυτούς που έχουν παραπάνω. Δέστε τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ακόμη δεν έχουν κλειδώσει για το πώς κατανέμεται. Ναι, περιμένουμε να δούμε λοιπόν και πώς θα κλειδώσουν αυτές τις προτάσεις. Αυτός που έχει παραπάνω να πληρώσει. Ωραία, παραπάνω. Ωραία, αυτό διαφαίνεται. Από εκεί και πέρα. Στα προηγούμενα χρόνια. Α, για το από εκεί και πέρα, κρίσιμα θέματα είναι το αναπτυξιακό πακέτο, δηλαδή η αξιοποίηση υπαρχόντων και νέων πόρων ευρωπαϊκών που να βοηθήσουν την οικονομία να αναπτυχθεί για να μειώσουμε την ανεργία. Και το δεύτερο είναι η σαφέστερη δυνατή δέσμευση που ακόμη δεν έχει κλειδώσει, δεν την έχουμε εξασφαλίσει. Ναι. Για το θέμα της απομείωσης του χρέους. Αυτό είναι σχετικό πάντως, κύριε Παπαδημούλη, γνωρίζετε καλύτερα με την κατάσταση της οικονομίας πώς θα πάει. Τι είναι αυτό που θέλει να επιδιώξει η Αθήνα σε σχέση με αυτό που είχαν πετύχει οι προηγούμενες κυβερνήσεις το 2012? Να το ξαναπώ αυτά για τα πρωτογενή πλεονάσματα? Όχι, σε σχέση με το χρέος λέω. Για το χρέος μία σαφή δέσμευση ότι θα έχουμε ελάφρυνση του χρέους. Σας θυμίζω, κύριε Παπαθανασίου, δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε να το κάνω, θα έπρεπε να το έχετε σημειώσει κι εσείς, ότι υπάρχει μια απόφαση του Eurogroup από τον Νοέμβριο του 2012, όπου η κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου, μέχρι που την έριξε ο κόσμος στις κάλπες, μέχρι το Γενάρη του 2015, δεν την επικαλέστηκε ποτέ προς ενεργοποίηση. Εμείς λοιπόν επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα, να το ξαναζωντανέψουμε για να το κάνουμε πράγμα. Κύριε Παπαδημούλη, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ποτέ δεν τέθηκε σοβαρά το θέμα από του χρέους από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όμως, αφήστε με σας παρακαλώ πολύ, γιατί πρέπει να σας θέσουμε και δύο ερωτήματα. Όμως, αυτή τη στιγμή, σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε, θεωρείτε ότι θα καταφέρετε να αποσπάσετε αυτή τη δέσμευση? Εχθές η κυρία Μέρκελ είπε ότι το χρέος είναι βιώσιμο και μπορείτε να το διαχειριστείτε. Ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή. Και δεν μιλούν για ένα επόμενο πακέτο, μιλούν για το κλείσιμο του προηγούμενου πακέτου και της περίφημης αξιολόγησης. Θα καταφέρετε, θεωρείτε, σαν αντιστάθμισμα σε όλα αυτά που έρχονται, να μπει επιτέλους μια δέσμευση για το χρέος? Έλεγα, κυρία Μιχελιδάκη, πριν με διακόψετε, ότι αυτό το διεκδικεί η ελληνική κυβέρνηση. Δεν το έχει εξασφαλίσει. Γιατί στο θέμα αυτό υπάρχουν διαφορές απόψεων στο τραπέζι που εκπροσωπούν οι δανειστές μας. Mm-hmm. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ζητά. Υπάρχουν χώρες
που το θεωρούν δίκαιο και ρεαλιστικό και χώρες που αντιδρούν με μια αναβλητικότητα, ότι αφήστε να το δούμε αργότερα. Υπάρχει αυτό το θέμα, αλλά δεν θέλουμε τώρα να αναλάβουμε μια σαφή δέσμευση. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση σε αυτό θα φανεί όταν υπάρχουν οι ανακοινώσεις της συμφωνίας και οι ανακοινώσεις από τον Γιούργο και τη Σύνοδο Κορυφής. Δεν μ' αρέσει να κάνω προβλέψεις, σας περιγράφω την προσπάθεια. Απλώς σας λέω ότι η δική μου αίσθηση είναι ότι ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις αύξησαν το χρέος με τα μνημόνια από το 125% στο 180%, η κυβέρνηση Τσίπρα θα πετύχει μέσα στη τετραετία που έχει μπροστά της, μας μένουν 43 μήνες, και δεν ήρθε η αποκάλυψη και δεν ήρθε η καταστροφή, όπως πολλοί προέβλεπαν, ούτε η γρήγορη πτώση της κυβέρνησης, θα πετύχει το θέμα του χρέους να πάρει την κατιούσα, η ελληνική οικονομία να πάει προς τα πάνω, η ανεργία να πέσει και στα δύσκολα μέτρα που θα περιλαμβάνει το πακέτο της συμφωνίας, γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι έντιμος και ειλικρινής, η προσπάθεια θα είναι να βάλουν το χέρι στην τσέπη περισσότερο αυτοί που έχουν περισσότερα. Θα περάσουν αυτά τα μέτρα, κύριε Παπαδημούλη, θεωρείτε εδώ στο εσωτερικό? Ναι. Γιατί ήδη υπάρχουν, κύριε Παπαδημού, όπως γνωρίζετε καλά, φωνές αντίδρασης και από τον κύριο Μητρόπουλο και από όλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα γνωρίζω καλά, γιατί μου τα επαναλαμβάνετε και δεν με αφήνετε να απαντήσω στην ερώτηση της συναδέλφου σας. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι η συμφωνία, εφόσον υπάρξει, γιατί ακόμη δεν έχει κλειδώσει, και την υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση και την φέρει με θετική εισήγηση ο Πρωθυπουργός στον ελληνικό λαό, περιγράφοντας με ειλικρίνεια και τι επιδιώξαμε και τι δυσκολίες βρήκαμε και τι υποχωρήσεις χρειάστηκε να κάνουμε, θα εγκριθεί από την Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία και θα επαναβεβαιωθεί η δεδηλωμένη κυβερνητική πλειοψηφία και σε αυτή την ψηφοφορία. Μάλιστα, λοιπόν. Αν τυχόν αυτό που η ελληνική κοινωνία στηρίζει ως προσπάθεια δεν επιβεβαιωθεί ως δεδηλωμένη στην Βουλή, τότε κατά τη γνώμη μου ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες ζητώντας ενίσχυση και ανανέωση της λαϊκής εντολής. Με εκλογές, κύριε Παπαδημούλη. Κυρία Παπαθανασίου, κύριε Παπαθανασίου, ένα πράγμα που μας βοηθάει να πετύχουμε μια ικανοποιητική συμφωνία και πρέπει να το καταλάβουν επιτέλους και κάποιοι μέσα στην Ελλάδα, είναι ότι η στήριξη στην κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στο Τσίπρα 5 μήνες μετά τις εκλογές, παρά τις δυσκολίες, παρά τα λάθη, παρά τις υποχωρήσεις, είναι πολύ ισχυρότερη. Σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο, κύριε Παπαδημούλη. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Ακριβώς επειδή είναι δεδομένο, κατάλαβαν κάποιοι σκληροπυρηνικοί κύκλοι στο εξωτερικό που θέλαν στην αρχή την γρήγορη πτώση της κυβέρνησης, την αριστερή παρένθεση, τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν τους παίρνει να προωθήσουν αυτά τα σενάρια και προσχώρησαν σε μια γραμμή πιο ρεαλιστική, ότι η μόνη κυβέρνηση με την οποία μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία, γιατί και τους δανειστές μας δεν τους συμφέρει μια καταστροφική ρήξη, είναι να κάνουμε την συμφωνία αυτή με την κυβέρνηση Τσίπρα. Και γι' αυτό έχουν και αυτοί κάνει κάποιες υποχωρήσεις, σας είπα ως πιο χαρακτηριστική, αυτή με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Θεωρείτε ότι παλεύετε ακόμη το θέμα της κατάργησης του ΦΠΑ στα νησιά, κύριε Παπαδημούλη, διότι αυτό έχει θέσει και ως θέμα για την διατήρησή του στην κυβέρνηση ο κύριος Καμένος. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν επιθυμώ να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστώ. Να μας έρθετε και μια κάποια στιγμή στο πλατό να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας, κύριε Παπαδημούλη. Θα τα πούμε και από κοντά, κύριε Παπαδημούλη. Δεν χάλασε, κυρία Μιχελιδάκη. Εντάξει, χαίρομαι που το ακούω. Δεν χάλασε. Απλώς εγώ να ξέρετε ότι διεκδικώ με μαχητικότητα το δικαίωμα. Το ξέρω και εγώ το ίδιο όμως. Λοιπόν, άποψη, κύριε Παπαδημούλη, στο ίδιο πνεύμα είστε και οι δύο, κύριε Παπαδημούλη. Και καλή μνήμη, ξέρετε. Ναι. Καλημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν.